Και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι εδώ ζωντανά, 9 παρατέταρτο η ώρα. Καλεσμένος μας, όπως έχετε ενημερωθεί, ο κύριος Νίκος Πετρόπουλος, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στο συνδυασμό του υποψήφιου περιφερειάρχη του δικού μας, του Κορίνθιου, του Γιώργου του Δέδε. Ιδιαίτερες συστάσεις δεν χρειάζονται. Κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλημέρα, κύριε. Και για σημάδι να είστε καλά και εύχομαι πάντα να κάνετε καλές εκπομπές, γιατί αυτό είναι γεγονός. Να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή γνωριζόμαστε και επειδή τόσα χρόνια το ξέρει ο κόσμος, έχουμε μιλήσει, έχουμε ξαναμιλήσει, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κατευθείαν στην κουβέντα μας και στο ψητό που λένε, βεβαίως, κύριε Πετρόπουλε. Καταρχήν, είστε από τους ανθρώπους που από την αρχή στηρίξατε το εγχείρημα του Γιώργου του Δέδε. Ιδιαίτερα φιλόδοξο όμως, έτσι. Βεβαίως. Και τα μηνύματα μέχρι στιγμής ποια είναι? Εγώ, κύριε Κασιμάτη, όπως είπατε, εξ αρχής είχα ταχθεί με το Γιώργο το Δέδε. Δεν θα μπορούσε να γίνει τώρα εδώ που τα λέμε και διαφορετικά, μας ιδέει μια φιλία και μια πολιτική πορεία 20 ετών. Ήταν πλέον δεδομένο ότι εφόσον ο Γιώργος θα κατέβαινε για περιφερειακή, εγώ θα ήμουν δίπλα του. Τα μηνύματα από τον Ομό Κορινθίας που γυρίζω εγώ καθημερινά είναι θετικά. Ο Γιώργος είναι πολύ αγαπητός στον Ομό Κορινθίας. Από ό,τι γνωρίζω και έχω πληροφορίες και γενικότερα στην Πελοπόννησο πάμε πάρα πολύ καλά. Θέλω να πιστεύω ότι η Πελοποννήση και είναι προκειμένου οι πολίτες της Κορινθίας θα μας δώσουν την ευκαιρία να δουλέψουμε για αυτούς, γιατί η Πελοπόννησο ακόμη έχει και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, όπως επίσης έχει σοβαρά προβλήματα υποδομών και όχι μόνο, και ο νομός Κορινθίας. Ο Γιώργος Δέδες είναι ο άνθρωπος, ο οραματιστής, ο οποίος θα δουλέψει για το καλό της Πελοποννήσου και βέβαια για το καλό του νομού Κορινθίας. Γι' αυτό είμαστε δίπλα του, μια ομάδα ανθρώπων, αξιόλογων, επιστήμονες, υπάλληλοι, οι οποίοι βοηθάμε έτσι ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και είμαστε σίγουροι ότι οι Πελοποννήσοι θα μας δώσουν την ευκαιρία, όπως είπα, να δουλέψουμε για αυτούς. Εμείς έχουμε όρεξη για δουλειά. Γνωρίζετε τόσα χρόνια και εμένα την πορεία μου. Είμαι κοντά στους πολίτες και θα συνεχίσω να είμαι κοντά στους πολίτες, να εργάζομαι για αυτούς, εξυπηρετώντας τα συμφέροντά τους και μόνον. Είμαστε μακριά από άλλα ξένα συμφέροντα. Αυτό είναι γεγονός. Μακριά από άλλα ξένα συμφέροντα, θα το κρατάω και θα επανέλθουμε στην πορεία και στη συνέχεια της κουβέντας μας. Λοιπόν, πρέπει να γίνει κατανοητό τι μήνυμα πρέπει να στείλει και μπορεί να στείλει η Κορινθία εκεί. Γιατί το λέω? Γιατί η Κορινθία στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα παίζει σημαντικό ρόλο. Που σημαίνει ότι όσο πιο ψηλά, αυτός φαντάζομαι είναι και ο στόχος σας, ότι όσο πιο ψηλά φτάσει ο Γιώργος ο Δέδες εδώ στην Κορινθία, τόσο συνολικά θα είναι και καλύτερο το αποτέλεσμα για το συνδυασμό σας. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, και πιστεύω ότι στην Κορινθία θα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, όπως είπατε. Ο κόσμος θέλει το Γιώργο το Δέδε, θέλει περιφερειάρχη Κορινθίου και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα της Κορινθίας θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εν λόγω πορεία του συνδυασμού. Παρότι σας είπα ότι και στους άλλους νομούς έχουμε θετικά μηνύματα. Αυτό να δούμε λοιπόν. Και πάμε πάρα πολύ καλά. Το Γιώργο το Δέδε εδώ τον ξέρουμε, έχουμε άποψη, οπότε μπορούμε να αποφασίσουμε. Στις άλλες περιοχές πρόλαβαν μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα της προεκλογικής περίοδου και εκστρατείας να τον γνωρίσουν και να τον εμπιστευθούν? Ο Γιώργος έχει καλά ψηφοδέλτια και στους άλλους νομούς. Και στην Αργολίδα και στη Μεσσηνία και Αρκαδία και Λακωνία. Τον γνωρίζουν πλέον οι Πελοποννήσιοι, γιατί ο Γιώργος έχει πάρα πολύ σοβαρό πολιτικό λόγο και επιχειρήματα και όσο βγαίνει στην τηλεόραση κερδίζει καθημερινά. Αυτό είναι γεγονός. Πιστεύω ότι μέχρι την επόμενη Κυριακή θα τον γνωρίσουν καλύτερα όλοι οι Πελοποννήσιοι και θα έχουμε ένα θετικό, καλό αποτέλεσμα σε όλη την Πελοπόννησο. Στο άκουσμα, όταν ανακοινώθηκε πια επίσημα η κάθοδος του Γιώργου του Δέδε στην περιφέρεια, πολλοί μίλησαν για έναν αγώνα δύσκολο ανάμεσα στον Δαβίδ και στον Γολιάθ. Αλλά βέβαια δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να κάνει το θαύμα, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο, γιατί έχετε μιλήσει κι εσείς και οι υπόλοιποι συνδυασμοί μέσα του Περιφερειακού Συμβουλίου και κατά καιρούς και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί ήσασταν και Περιφερειακό Σύμβουλο για σύστημα Τατούλη. Δεν είναι δύσκολο μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να τα βάλει κανείς με ένα ισχυρό σύστημα εξουσίας? Ακούστε, εμείς απευθυνόμαστε στους πολίτες. Ζητάμε την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω οι πολίτες θα μας τιμήσουν. Βεβαίως, τελευταία χτυπάνε πολύ το Γιώργο το Δέδε. Αυτό δείχνει ότι κάποιοι βρίσκονται σε πανικό, σε σύγχυση θα έλεγα. Το λέγανε αδιάφορο, ανεύθυνο κλπ.
Ο Γιώργος έχει στην Κορινθία θετικότατο έργο. Ό,τι έγινε στην Κορινθία έγινε με εισηγήσεις και πρωτοβουλίες του κυρίου Δέδε. Και ότι όσο και να λένε κάποιοι, βέβαια τώρα έχουν σταματήσει τώρα τελευταία, ναι. Γιατί παίρνουν τα μηνύματα, όσο προσπαθούν τον Γιώργο να τον απαξιώσουν, τόσο πολύ τον δυναμώνουν εν προκειμένου στον νομό Κορινθίας. Ναι. Είναι γνωστό αυτό, το ξέρουν αυτοί οι κύριοι, ναι, και καλούν να σταματήσουν να αναμασάνε τα ίδια και τα ίδια. Δεν πείθουν κανέναν. Ναι. Είναι μικρή κοινωνία και να ξέρουν πάρα πολύ καλά όλους. Σας διακόπτω, αλλά πράγματι έτσι είναι, δηλαδή... Μόλις παραιτήθηκε ο Γιώργος Οδέδες από την αντιπεριφέρεια και ανέλαβε ο κ. Παπαγγελόπουλος, μέσα σε μια εβδομάδα, ας πούμε, πήραμε και εμείς ένα δελτίο τύπου. Πρώτα ότι έργα. Έγινε μέσα σε μια εβδομάδα και σε πέντε μέρες ότι δεν είχε γίνει στα 3,5 χρόνια. Εντάξει, γέλασε ο κόσμος, η αλήθεια. Βεβαίως, είναι. Και γελάει ο κόσμος. Έτσι. Βεβαίως. Και έκτοτε δεν είχαμε κανένα καινούριο μήνυμα. Μα το καταλάβανε, κυρία Κασιμάτη, ότι αυτά που λένε δεν πείθουν πλέον ναι. κανέναν. Και είναι γνωστό ότι ο Γιώργος, βέβαια ήδη το έλεγαν. Ότι είναι από τους καλύτερους αντιπεριφερειάρχες, έχω και προσωπική άποψη. Ναι. Μου το έλεγαν οι ίδιοι. Ναι. Αυτοί οι κύριοι που σήμερα λένε το αντίθετο. Ναι. Για τρία χρόνια δεν έλεγαν τίποτα. Τώρα χάλασε ο κύριος Δέδας. Ναι. Επειδή και πολύ καλά έκανε διεκδικεί να γίνει περιφερειάρχης στην Πελοπόννησο, αυτοί που θα κλείνουν είναι οι πολίτες. Ναι. Εμείς θέλουμε και θα κάνουμε και κάνουμε αυτό έναν πολιτισμένο, θα συνεχίσουμε εκλογικό αγώνα. Αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο από όλους μας. Δεν πρόκειται να πούμε εμείς σε. Αψιμαχίες με κανέναν, ναι. Έχουμε το πρόγραμμά μας και πιστεύω ότι οι πολίτες θα εκτιμήσουν και θα δώσουν την ψήφο τους εκεί που αυτοί νομίζουν και σε αυτούς που μπορούν να δουλέψουν καλύτερα, που πιστεύουν στον πολίτη, που πιστεύουν στον άνεργο, που πιστεύουν στον αδύναμο, που θα σταθούμε και θα είμαστε δίπλα τους. Mm-hmm. Πάντως, αυτό που είπατε προηγουμένως, οι ίδιοι έλεγαν καλά λόγια για τον Γιώργο τον Δέδε. Τώρα χάλασε ο Γιώργος Οδέδες. Χάλασε τώρα τελευταία. Όμως το ίδιο, κύριε Πετρόπουλε, χρεώνουν και σε εσάς. Δηλαδή και από το συνδυασμό του κυρίου Τατούλη και από το συνδυασμό του κυρίου Βουδούρη, λένε ότι και ο Γιώργος Οδέδες και εσείς ως Περιφερειακός Σύμβουλος, κατά τη διάρκεια της θητείας σας, δεν λέγατε άσχημα πράγματα για τον Πέτρο Τατούλη. Τώρα ξαφνικά ανακάλυψε ο Γιώργος Οδέδες ότι δεν είναι καλός ο Πέτρος ο Τατούλης. Ακούσατε την κυρία Κασιμάτη, επειδή αυτό πρέπει πλέον να σταματήσει. Ο Γιώργος Οδέδες έχει διαφωνήσει σε πάρα πολλά θέματα. Αυτό είναι γνωστό. Είχε δικό του πολιτικό σκεπτικό. Πρώτη διαφωνία ήταν με την παρέτηση του κυρίου Μαλαπάνη. Ναι. Που τότε έβγαλε ένα πολιτικό κείμενο το οποίο δεν άρεσε στον κύριο Τατούλη. Όμως ο Γιώργος δεν έκανε πίσω και είναι προς τιμή του αυτό. Δεν σήγησε. Όχι βέβαια. Και άλλα θέματα, ναι. ξέρετε πάρα πολύ καλά, τις διαφοροποιήσεις του κυρίου Δέδε και μου προσωπικά, όπου ναι. πολλές φορές σε πολλά θέματα σοβαρά και θέματα που δεν είχαν την σύμφωνη γνώμη των Δήμων και της τοπικής κοινωνίας, εγώ ήμουν αρνητικός. Δεν τα είχατε ψηφίσει. Αν γνωρίζετε το θέμα με το βιοαέριο. Εγώ είπα όχι. Στην πολεμική συνεδρίαση. Τότε που έγιναν τα λοιπηρά αυτά ναι. γεγονότα. Είχαμε και διαφοροποιηθεί. Στους Αγίους Θεοδόρους εδώ πάλι ένα θέμα. Βεβαίως ναι. πάλι είμαστε αρνητικοί, ναι, γιατί ναι. πάντα στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Και αυτό mm-hmm. θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Άρα είχαμε δικό μας σκεπτικό μέσα σε αυτό το συνδυασμό και είχαμε και τη δική μας πολιτική σκέψη. Δεν έχουμε κάτι με τον κύριο Τατούλη προσωπικό. Το θέμα πλέον είναι πολιτικό. Και νομίζουμε και καλά έκανε ο κύριος Δέδες και οι υπόλοιποι οι οποίοι διαφώνησαν και πάνε μαζί, όλοι μαζί πάμε. Για να βοηθήσουμε και εμείς για μια καλύτερη Πελοπόννησο, η οποία και σήμερα ακόμη συνεχίζει να έχει σοβαρότατα προβλήματα υποδομών και ανάπτυξης. Μιλάμε για ανάπτυξη, κυρία Κασιμάτη, και ανάπτυξη ακόμη δεν υπάρχει. Mm-hmm. Ανάπτυξη χωρίς νέες επενδύσεις στην Πελοπόννησο και ειδήσεις στον νομό Κορινθίας, δεν θα έχουμε νέες θέσεις εργασίας. Η ανεργία πονάει και τους πονάει όλους. Εμείς θα βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Mm-hmm. Και να πω και κάτι. Για να έχουμε ανάπτυξη στην Πελοπόννησο. Και επειδή μιλάμε στο νομό Κορινθίας, ναι. δεν υπάρχει βιομηχανική ζώνη, βιομηχανική περιοχή. Εμείς αυτό θα το επιδιώξουμε σε συνεργασία με τους Δήμους. Επιτέλους, δεν νοείται η Κορινθία να έχει μια βιομηχανική ζώνη όπου θα εγκατασταθούν βιοτεχνίες ή βιομηχανίες από την Αθήνα. Η Κορινθία είναι κοντά στην Αθήνα και υπάρχει ενδιαφέρον να έρθουν στην Κορινθία πολλές επιχειρήσεις και δει αυτές οι λεγόμενες της μικρής όχλησης. Εμείς θα κινηθούμε σοβαρά. Προς αυτή την κατεύθυνση να δώσουμε όσο μπορούμε μια ανάσα στην Κορινθία όσον αφορά το μεγάλο θέμα της ανεργίας που πλήττει και τους Κορινθίους και ειδικότερα τους νέους και τις νέες στο όνομα Κορινθίας. Εντάξει, δεν το συζητάμε για τα θέματα της ανεργίας, τα ξέρετε πολύ καλά. Έχετε διατελέσει, έχετε περάσει και από το εργατικό κέντρο. Βεβαίως, ναι. Το συζητάμε, είναι κάτι που πονάει όλους. Αλλά αυτά που λέτε τώρα, τα είχατε πει ποτέ στον Πέτρο Τατούλη? Πάντοτε, ακούστε να δείτε.
Εγώ είχα και διαφοροποιηθεί. Μπήκε κάποτε ένα θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, βέβαια δεν πέρασε, για τις λεγόμενες ειδικές οικονομικές ζώνες. Ναι. Αυτά που θέλει να περάσει ο κύριος Φούχτερ, ναι, που γυρίζει σε όλη την Ελλάδα. Ειδική οικονομική ζώνη για να γνωρίζουν σημαίνει θα γίνει κάπου μια εγκατάσταση, εκεί θα είναι ανεξέλεγκτη εκτός ελληνικής εργατικής νομοθεσίας και βέβαια μιλάμε για 300 ευρώ το μήνα εφόσον αυτό θα γίνει. Εμείς αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Εμείς μιλάμε για ανάπτυξη, για θέσεις εργασίας 8 όρου απασχόλησης και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα και σκέψεις που ενδεχομένως κάποιοι θέλουν να επιβάλλουν στην Πελοπόννησο. Ναι. Η πρωτοβουλία σας, ο συνδυασμός σας, η υποψηφιότητα του Γιώργου του Δέδε, μάλιστα βλέπουμε και στο λογότυπο, μιλάει για δημοκρατική πελοποννησιακή συνεργασία. Και έγινε μεγάλη κουβέντα στο ξεκίνημα αν στηρίζει κάποιο κόμμα, αν το Πασόκ στηρίζει το ΔΕΔΕ, αν το Πασόκ στηρίζει τον Πέτρο τον Τατούλη. Και είδαμε πράγματα από στελέχη του Πασόκ, εδώ που τα λέμε, και βουλευτές σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου. Λοιπόν, κάποια περίεργα πράγματα που ξένησαν. Τελικά το Πασόκ πού βρίσκεται? Κυρία Κασιμάτη, εμείς είμαστε ένας ανεξάρτητος υπερκομματικός συνδυασμός. Ναι. Συμμετέχουν στα ψηφοδελτία μας άτομα όλων των πολιτικών τάσεων. Ναι. Όμως παραμένουμε ανεξάρτητοι υπερκομματικοί. Αυτό είναι ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση. Σε κανένα δεν θα επιτρέψουμε το βάρος των εκλογών να πει ότι εμείς είμαστε πίσω από τον κύριο Δέδε και την παράταξή του. Βεβαίως, το Πασόκ και κάποιοι να σταματήσουν αυτό να το λένε, δεν έχει δώσει σε κανέναν στήριξη. Ναι. Σε κανέναν. Αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο και κάποιοι να σταματήσουν αυτή την καραμέλα που λένε στην Πελοπόννησο. Σε κανένα στήριξη. Κάποιοι μεμονωμένα και καλά κάνουν, στηρίζουν τον Α ή τον Β. Άλλο θέμα. Να. Επίσημη στήριξη του Πασόκ δεν υπάρχει. Αυτό είναι ξεκάθαρο και ό,τι και να λένε, ο κόσμος δεν τους ακούει. Mm-hmm. Πάντως έγιναν κάποιες προσπάθειες να χρησιμοποιηθεί η σφραγίδα και ο τίτλος. Δεν πέρασε αυτό όμως. Ότι στηρίζουμε τον έναν ή τον άλλον. Δεν πέρασε. Αλλά ότι το καταλαβαίνουμε, ας πούμε, ο Γιώργος Οδέδες, εσείς προέρχεστε από το Πασόκ. Η Μαριλένα Ισούκουλη, που είναι η υποψήφια την περιφέρεια. Από τη Νέα Δημοκρατία. Καμία σχέση. Όπως επίσης και πόσες είναι σύμβουλοι υποψήφοι. Αριστεροί και άλλοι είναι νεοδημοκράτες. Γιατί δεν έχουμε ένα ανεξάρτητο υπερκομματικό ψηφοδέλτιο. Και είμαστε και γνωστοί βέβαια. Και στην Κορινθία. Ποιοι ήταν το Πασόκ και, μάση πτώση, δεν δεχόμαστε μαθήματα δεοντολογίας από αυτούς που μας βρήκαν στο Πασόκ. Κατάλαβα. Λοιπόν, τώρα όμως, γιατί τα αφήνουμε αυτά τα κομματικά και πάμε παρακαλώ για μια ανεξάρτητη, όπως είπατε, πελοποννησιακή συνεργασία. Πόσο εύκολο είναι όλοι εσείς που ο καθένας προέρχεται, έχει άλλες πορείες, άλλες διαδρομές, πόσο εύκολο είναι να συνεργαστείτε? Ακούστε να δείτε. Επειδή γυρνάω τώρα στο νομό Κορινθίας μαζί με την κυρία Σούκουλη, μια αξιόλογη κυρία, κι όμως είμαστε πολύ αρμονικά. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει κοινό μέτωπο και να είσαι σίγουρη ότι έτσι θα συνεχίσουμε. Ναι. Αυτό είναι πλέον γεγονός. Δεν υπάρχει καμία μεταξύ μας δυσκολία ή αντιπαράθεση. Ο στόχος είναι ένας. Να μπορέσουμε, επαναλαμβάνω, με την υπηρεσία μας να βοηθήσουμε για μια καλύτερη Πελοπόννησο, ναι, για μια καλύτερη Κορινθία. Και αυτά θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Όλοι ενωμένοι. Ναι. Και βεβαίως θα τιμήσουμε στο έπακρον την εμπιστοσύνη των Κορινθίων πολιτών και βεβαίως γενικότερα των Πελοποννησίων. Τι χρεώνεται στην σημερινή Περιφερειακή Αρχή και στον Πέτρο Τατούλη? Ακούστε να δείτε. Εμείς με τον κύριο Τατούλη συνεργαστήκαμε το 10. Νομίζω ότι υπήρχε στην αρχή μια καλή συνεργασία. Τον τρόπο λειτουργίας, θα έλεγα, ναι, γενικότερα. Ο τρόπος λειτουργίας του κυρίου Τατούλη ως περιφερειάρχη. Να φανταστείτε ότι ο κύριος Τατούλης δεν είχε δώσει καμία αρμοδιότητα στους αντιπεριφερειάρχες. Ένα σοβαρό θέμα, ναι, το οποίο το συνέχεια το βάζαμε, όμως μέχρι και σήμερα ακόμη δεν έχει γίνει κάτι. Ο αντιπεριφερειάρχης πρέπει να έχει το λόγο του, την υπογραφή του για θέματα που αφορούν το όνομά του, να παίρνει πρωτοβουλίες και να μην πηγαίνουν κάθε μέρα για οποιοδήποτε μη σοβαρό θέμα στην Τρίπολη για υπογραφές. Ενώ οι άλλοι. Όλοι στην Ελλάδα οι περιφερειάρχες έδωσαν αρμοδιότητες στους κυρίους αντιπεριφερειάρχες, ο κ. Τατούλης ακόμη δεν έχει δώσει. Ένα σοβαρό θέμα λειτουργίας της περιφέρειας. Ναι, και γιατί φαντάζεστε ότι το έκανε αυτό? Αυτό είναι θέμα δικό είναι του και προσωπικό και δεν μπορώ να το σχολιάσω. Ναι. Ενδεχομένως ήταν η υπότιτλη θητεία. Ήταν βέβαια πολύ συγκεντρωτικός, όπως είπατε. Mm-hmm.
και ήθελε να έχει τον έλεγχο σε κάθε περιοχή. Αυτό είναι και καλό και κακό. Ενδεχομένως. Αυτό ναι. είναι θέμα δικό του, πώς το έβλεπε. Όμως εδώ υπήρχε ένα θέμα δυσλειτουργίας ναι. γενικότερα της περιφέρειας και προκειμένου. Δηλαδή αυτό όμως και. Γιατί πέρα από το ποιος αποφασίζει, το θέμα είναι αν γίνεται έργο. Έτσι. Αυτό εμένα με ενδιαφέρει ως απλό πολίτη. Ναι. Λοιπόν, αυτό είχε στάθηκε εμπόδιο στο να γίνουν πράγματα στην Κορινθία. Τα στερηθήκαμε εμείς. Ακούστε να δείτε, στην Κορινθία έγιναν αρκετά πράγματα. Έτσι, με πρωτοβουλίες του κυρίου Δέδε, αυτό είναι γεγονός. Γι' αυτό είπα, μην προσπαθούν κάποιοι να απαξιώσουν το έργο του κυρίου Δέδε. Mm-hmm. Ακόμη και ο Ασοπός να γνωρίζουν οι πολίτες της Κορινθίας. Που με αυτό το μεγάλο έργο της ναι. Πελοποννήσου, έλεγα από τα μεγαλύτερα. Που είχε σταματήσει. Ναι. Ξεκίνησε με πρωτοβουλίες του κυρίου Δέδε. Δηλαδή με επίσκεψη. Με πιέσεις του κ. Βεβαίως, κύριου, γιατί... τότε στον Υπουργό ναι. Γεωργίας, τον κύριο Σκανδαλίδη, ναι. και έβγα τότε 14 εκατομμύρια ευρώ για συνέχιση των έργων. Ας σταματήσουν λοιπόν κάποιοι, επαναλαμβάνω, ο Ασοπός συνεχίζεται το έργο αυτό με πρωτοβουλίες του κ. Δέδε. Και με τότε με πολύ καλή παρέμβαση του τότε Υπουργού Γεωργίας, του κ. Σκανδαλίδη, ο οποίος έβαλε το κονδύλι, όπως είπα, των 14 εκατομμυρίων ευρώ για να συνεχίσει το έργο. Αυτό το μεγάλο έργο που ευελπιστούμε σύντομα να τελειώσει, mm-hmm. να δώσει ανάσα στους αγρότες και όχι μόνο του νομού Κορινθίας. Κάποιος που δεν θέλει το συνδυασμό του Πέτρου Τατούλη, θέλει να τον τιμωρήσει ή θέλει, του έχει χρεώσει κάποια πράγματα ή θέλει να αλλάξει, εν πάση περιπτώσει. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί συνδυασμοί αυτή τη φορά στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Γιατί να στηρίξει και να ψηφίσει εσάς και να μην στηρίξει τον Οδυσσέα τον Γουδούρη, τον Γιάννη τον Μανώλη και τόσους άλλους υποψηφίους. Ακούσατε, οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι θα κρίνουν ναι. όλα τα ψηφοδέλτια που κατεβαίνουν στην Πελοπόννησο και ζητάνε την ψήφο των πολιτών. Αυτοί είναι οι κριτές, θα κρίνουν, θα αξιολογήσουν τα πρόσωπα που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια και αυτοί θα δώσουν την εντολή. Σε αυτούς mm-hmm. που θα έχουν τις τύχες, να χειριστούν τις τύχες των Πελοποννησίων πολιτών τα επόμενα 5 χρόνια. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι η επιλογή των πολιτών της Πελοποννήσου θα είναι θετική για μας. Ναι. Τώρα στις προτεραιότητες που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο νομού Κορινθίας, έτσι. Βγαίνει ο κύριος Δέδες, έχουμε την κυρία Σούκουλη εδώ, αντιπεριφερειάρχη. Ποια είναι τα θέματα που πρέπει να ιεραρχηθούν για το νομό Κορινθίας? Είναι δύο οι άξονες. Ναι. Είναι η αλληλεγγύη, ένα σοβαρό θέμα σήμερα. Ναι. Η χώρα είναι σε μεγάλη οικονομική κρίση mm-hmm. και πρέπει να σταθούμε δίπλα στους πολίτες που έχουν στις ευπαθείς ομάδες που έχουν άμεση ανάγκη. Αυτό το έχουμε και στο πρόγραμμά μας ναι. και αυτό θα το κάνουμε. Και βεβαίως είναι ένα θέμα η ανάπτυξη του νομού Κορινθίας. Ναι. Η τουριστική ανάπτυξη, η αγροτική ανάπτυξη και όπως είπα στην αρχή, η βιομηχανική ανάπτυξη που σήμερα δεν υπάρχει. Θα θυμίσετε εσείς παλαιότερα η Κορινθία που ήταν, θα έλεγα, ας πούμε. Η δεύτερη περιοχή στην Ελλάδα από βιομηχανίες. Ναι. Και σήμερα έχουν φτάσει σε σημείο να έχει τρομερή ανεργία. Ναι. Καθημερινά κλείνουν επιχειρήσεις. Και η μία μετά την άλλη να κλείνουν. Απολύονται. Ναι. Εμείς θα κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή να βοηθήσουμε. Βέβαια, όπως είπα, με πρώτο στόχο να γίνει άμεσα βιομηχανική περιοχή. Σε συνεργασία βεβαίως με τις τοπικές κοινωνίες και με τους Δήμους, οι οποίοι έχουν και αυτή την ευθύνη και το λόγο και πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε. Δεν νοείται η Κορινθία σήμερα. Να μην έχει βιομηχανική ζώνη. Δεν νοείται. Ναι. Πρέπει να γίνει αυτό. Μιλάμε όλοι για ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη δεν βλέπουμε. Νέες επενδύσεις δεν βλέπουμε. Γιατί το θέμα, κυρία Κασιμάτη, της ανεργίας είναι σήμερα το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας. Και τι καλά είναι τα έργα των υποδομών, ναι, ναι. καλά είναι αυτά, τα γεφύρια, τα πάντα όλα καλά είναι. Οι δρόμοι βεβαίως να γίνουν και αυτά. Δουλειά θέλει ο κόσμος. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους στη χώρα μας και νέα παιδιά. Έχουμε 60% ανεργία στους νέους, λυπηρών. Έχουμε ανεργία από 25 έως 40 ετών στην παραγωγική ηλικία που παράγουν, ανεργία 40%. Για αυτούς τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Πρέπει να έχει θέλει δουλειά ο νέος. Θέλει δουλειά να μπορέσει να αποδώσει μέσα στην κοινωνία. Κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα δεν έχει φανεί. Πουθενά και βεβαίως και στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Και οφείλουμε να κινηθούμε άμεσα προς την κατεύθυνση αυτή. Δουλειά όσο μπορούμε. Να δώσουμε σε πιο πολλούς Κορίνθιες ανέργους πολίτες. Μπορεί όμως να κάνει κάτι ένας περιφερειάρχης, ένας αντιπεριφερειάρχης. Ζούμε όμως στην Ελλάδα της κρίσης, στην Ελλάδα της ανεργίας. Εντάξει, οι ευθύνες πάνε πιο ψηλά. Η κεντρική εξουσία πάντα έχει την ευθύνη. Να. Όλα εξαρτώνται από εκεί. Υπάρχει σήμερα μια κρίση. Όμως, με η πίεση, οι προτάσεις οι συγκεκριμένες, οι μελέτες οι συγκεκριμένες μπορούν να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Εμείς θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, θα πιέσουμε. Έτσι ώστε επιτέλους και στην Κορινθία μας να έχουμε καλύτερο περιβάλλον, καλύτερη ζωή για τους πολίτες και βεβαίως να μπορέσουμε μέσα από αγώνα
και από προτάσεις να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερες νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε σήμερα τα προγράμματα, τα λεγόμενα σεμινάρια. Ναι. Καλά και αυτά είναι ασπιρίνες. Δεν λύνουν την ανεργία αυτά. Είναι προσωρινές λύσεις. Μόνο με επενδύσεις στο λαιμό και βέβαια και στην Πελοπόννησο θα μπορέσουμε να δώσουμε λύση σε ανεργία που επαναλαμβάνω μαστίζει τη χώρα μας. Εδώ πρέπει να δοθεί το βάρος και εδώ οφείλουμε όλοι να τρέξουμε μαζί να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εντάξει, αυτή είναι η πληγή μεγάλη, της ανεργίας, έτσι. Δύσκολο το εγχείρημα. Βεβαίως δύσκολο. Πολύ φιλόδοξο. Όμως οφείλουμε να προσπαθήσουμε, κύριε Κασιμάτη. Λοιπόν, έχουμε υποχρέωση. Τελειώνοντας, κύριε Πετρόπουλε, τι λέτε στους Κορίνθιους και τι σας μεταφέρουν και αυτοί, δηλαδή, γιατί σίγουρα σας λένε πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Σας ξέρουν, έχετε θητεύσει, έχετε περάσει και αποθέσεις. Σας ξέρουν, λοιπόν, αυτό που σας ζητάνε ποιο είναι? Ακούστε να δείτε. Επειδή οι πολίτες και της Κορινθίας που γυρνάω στα χωριά έχουν ζήσει πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό το οποίο σήμερα προέχει, κυρία Κασιμάτη, είναι εξής. Αλήθειες και ξεκάθαρες κουβέντες. Όχι ταξίματα χωρίς αντίκρισμα. Να. Εμείς δεν τάζουμε. Δεν τάζετε? Όχι. Δεν τάζετε δουλειές, δηλαδή, όταν κάποιος θα έρθει να σας ζητήσει? Όχι, όχι. Έχω πρόβλημα στο σπίτι μου, το παιδί μου, ο άντρας μου, η γυναίκα μου. Μπορούμε σήμερα, εάν έχουμε και αυτή την ευκαιρία, γι' αυτό πρέπει να γίνουν όλα αυτά που είπα προλίγου. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε κάποια ανάσα σε ανεργία στο νομό Κορινθίας. Όπου οι πολίτες θέλουν καθαρές και ξεκάθαρες κουβέντες, καθαρά λόγια και πλέον δεν αντέχουν άλλες υποσχέσεις και άλλα ψέματα. Λοιπόν, οπότε εσείς δεν μπορείτε να τάξετε όπως λέτε. Οι άλλοι βλέπετε, το συναντάτε μπροστά σας, υπόσχονται? Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι, γιατί όποιος τάζει σήμερα θα το βρει μπροστά του, αν δεν είναι σίγουρος, μετά τις εκλογές. Εμείς θα προσπαθήσουμε, θα δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση για μια καλύτερη ζωή όλων των Κορινθίων πολιτών. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Όχι. Καλό τους πολίτες της Κορινθίας να εμπιστευτούν το Γιώργο το ΔΕΔΕ, να εμπιστευτούν το δικό μας το ψηφοδέλτιο και να είναι σίγουροι ότι εμείς και μετά τις εκλογές θα είμαστε δίπλα τους. Όπως κάναμε μέχρι σήμερα, είμαστε παρόντες μέσα στην κοινωνία και να ξέρουν ότι εμείς ποτέ δεν θα τους πούμε ψέματα. Θα τους πούμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Γι' αυτό να είμαι σίγουρη. Και θα σας βλέπουμε, σας έχουμε εδώ. Βεβαίως. Δίπλα μας, κοντά μας, οπότε θα σας τα λέμε κατευθείαν. Εμείς, κύριε Κασιμάτη, δεν κρυβόμαστε. Να. Είμαστε καθημερινά μέσα στην κοινωνία και η κοινωνία μας κρίνει. Και έτσι θα συνεχίσουμε να είμαστε και από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ιδιαίτερο βάρος στα προβλήματα της ανεργίας, βεβαίως αξίζει τον κόπο, έτσι όπως το λέτε και εσείς, είναι η μεγάλη μας πληγή. Ακριβώς. Εγώ να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία, κύριε Πετρόπουλε, να σας ευχηθώ καλό αγώνα, καλή επιτυχία. Υπάρχει ένα αξιόμαχο ψηφοδέλτιο του Γιώργου του ΔΕΔΕ, που θα το ζήλευαν, εδώ θα μου επιτρέψετε να πω, θα το ζήλευαν πολλοί υποψήφοι δήμαρχοι να το είχαν. Είσαστε πραγματικά όλοι, έχετε αξιόλογα άτομα, τα οποία έχουν και εμπειρία και στην αυτοδιοίκηση και μέσα στην κοινωνία, είναι πολύ αγαπητά. Ναι, ναι. Λοιπόν, και πάλι να σας ευχαριστήσω. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι πάντα να έχετε επιτυχίες όπως έχετε στο κανάλι σας και στις εκπομπές τις οποίες κάνετε. Να είστε καλά, και εδώ να πω, πριν περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα και στην επόμενη συζήτησή μας, ότι από νωρίς το πρωί σχολιάσαμε, σήμερα είναι η μέρα όπου πολλοί όσοι δικαιούνται, εν πάση περιπτώσει, θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς αυτή την κατάθεση με το μέρισμα. Δεχτήκαμε κι εμείς κάποια τηλέφωνα και παράπονα ότι έγιναν αυτομάτως κατασχέσεις από τις τράπεζες. Όπως με ενημερώνουν πριν από λίγο, ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Βρούτσης, έκανε δηλώσεις και είπε ότι δεν έγινε ούτε θα γίνει καμία κατάσχεση στο επίδομα του μερίσματος. Μακάρι να είναι έτσι. Λοιπόν, διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ με καλεσμένο τον κύριο Θεόδωρο Παπαθεοδόρου, υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΔΙΜΑΡ, πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ο καθηγητής ακριβώς και πρώην υφυπουργός παιδείας, τώρα ευρωβουλευτής με την ΔΙΜΑΡ. Διαφημίσεις και σε λίγο με την συνέντευξη με τον κύριο Παπαθεοδόρου.